Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η γιορτή των Θεοφανίων κάλυπτε μαζί τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Καθ' όλη την διάρκεια του τριημέρου των φώτων, Αγιασμού, Θεοφάνη, Αγίου Ιωάννη, γιορτάζεται και μία υπολανθάνουσα λατρεία προς το νερό. Τα νερά θεωρούνται παντού αγιασμένα. Κανείς πια δυσιδαιμονικός, φόβος από τις νύχτες και τα ξωτικά του χειμώνα δεν υπάρχει. Κατά τα Θεοφάνεια, φανερώθηκε η τριαδικότητα του Θεού, η Αγία Τριάδα. Λέγονται όμως και φώτα, γιατί κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια την παραμονή των Θεοφανίων βαπτίζονταν οι οπαδοί της νέας θρησκείας. Η αναζήτηση της καθάρισεως από τον άνθρωπο αντικατοπτρίζεται ακόμα και στις αρχαίες θρησκείες. Το τριήμερο ξεκινά με τον εκκλησιασμό των χριστιανών το πρωί της παραμονής των Θεοφανίων. Στους ιερούς ναούς ψάλλεται η ακολουθία των μεγάλων ορών και κατόπιν λαμβάνει χώρα ο μεγάλος αγιασμός που την ημέρα αυτή τελείται μέσα στο ναό. Οι πιστοί, αφού πάρουν αγιασμό και αντίδωρο, θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Εκεί οι νοικοκυρές θα ετοιμάσουν το νηστίσιμο φαγητό για το μεσημέρι και τα παιδιά θα ξεχυθούν στα σπίτια για να ψάλουν τα κάλαντα των Θεοφανίων. Τις ημέρες τελειώνουν αργά το βράδυ και τα μεσάνυχτα πιστεύεται ότι ανοίγουν οι ουρανοί. Την ώρα εκείνη, λέει η παράδοση, όποιος ευχηθεί κάτι με όλη του την καρδιά θα πραγματοποιηθεί. Η ημέρα των Θεοφανίων ξεκινά με τον εκκλησιασμό των πιστών. Στους ναούς ψάλλεται, όπως και την προηγουμένη, η ακολουθία των μεγάλων ορών. Ακολούθως, ο ιερέας και οι πιστοί θα βγουν από το ναό και θα κατευθυνθούν στο σημείο που θα γίνει η κατάδυση του Σταυρού. Το σημείο αυτό είναι κάποιο λιμάνι, ποτάμι, πηγάδι, δεξαμενή ή απλά μια εξέδρα στο προάβλιο της εκκλησίας πάνω στην οποία σε ειδικό σκεύος θα γίνει η τελετή. Οι καμπάνες σημαίνουν χαρμόσυνα και ο ιερέας, ρίχνοντας το σταυρό στο νερό, ψάλλει το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Άδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγάπητον σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξα. Λευκά περιστέρια ελευθερώνονται και πετούν στον ουρανό, ενώ όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα πέφτουν στα νερά οι βουτυχτάδες για να πιάσουν το σταυρό. Το έθιμο ονομάζεται πιάσιμο του σταυρού και εκείνος που θα βρει και θα πιάσει πρώτος το σταυρό θεωρείται τυχερός και ευλογημένος. Το τριήμερο ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου με τον εορτασμό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού, καθώς αυτός αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό. Ο Τίμιος Πρόδρομος υπήρξε ο όρθρος που ανήγγειλε τον ερχομό της ημέρας του Κυρίου. Ο όρθρος που προηγήθηκε της ανατολής του ηλίου της δικαιοσύνης.